Σεβαστοί πατέρες, Άγιοι αδελφοί μου, να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρίων και Ευγερίας, γιατί του είπα πολύ σύντομο στήσουμε. Και μου λέει, άφησα μου λίγο χρόνο για να τα πεις εσύ. Λοιπόν, οπότε μου παραδίδει το χρόνο. Να τον ευχαριστήσω λοιπόν και να ευχαριστήσω εδώ και τους οργανωτάς, διότι μας προσκάλεσαν σήμερα για να έχουμε να ενημερωθούμε και να ενημερώσουμε πάνω στο θέμα της κάρτας του πολίτη και την Έλλη Γενέστη. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο δεν είναι πρόσφατο. Το θέμα αυτό έχει περίπου γύρω στα 25 χρόνια, το οποίο βασανίζει την Ελλάδα. Από το 1986, όταν ο τότε υπουργός, ο Κουτσόγιωτας, ψήφισε το σχετικό νόμο το 1986 για την ηλεκτρονική ταυτότητα. Κάθε φορά αλλάζει όνομα. Η ηλεκτρονική ταυτότητα τώρα είναι κάτι του πολίτη, αύριο μεθαύριο που να είναι κάτι άλλο. Να το βαφτίσουμε αλλιώς. Το ζήτημα είναι ένα, το να φτάσουν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Να μπορούν όλες οι κινήσεις που κάνουμε, είτε χρηματικές, δηλαδή με τις τράπεζες, οποιαδήποτε συναλλαγή, οποιαδήποτε ιατρική συναλλαγή, οτιδήποτε κάνουμε στην εκπαίδευση, οτιδήποτε κάνουμε στο σούπερ μάρκετ, όπου πλαδίσουμε, στα διόδια, τα πάντα να είναι ηλεκτρονικά. Όταν είναι ηλεκτρονικά, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το κράτος ενημερώνεται για κάθε κίνησή μας. Θα ξέρει να πάση στιγμή ποια διόδια πέρασες και προς τα πού κατευθύνεσαι. Άρα, αν θέλει να βγάλει κάποιον από τη μέση, αν δεν με μία ταλίκα, μπορεί να του κλείσει κατά λάθος τον δρόμο και να του στείλει αδιάβαση. Αν πάσα στιγμή όταν ξέρει το ιατρικό σου και παρακολουθεί μέσω της κάρτας υγείας ή της κάρτας του πολίτη, θα ενσωματωθούν όλα αυτά σε μία κάρτα ή της φοροκάρτας, όταν ξέρει το κράτος σε ποιο γιατρό πηγαίνεις και τι ασθένεια έχεις, αυτομάτως ποιος θα μας πει ότι δεν θα αναδοθεί ο γιατρός ή δεν θα πληρωθεί ακριβά για να κάνει ένα επικίνδυνο πρόσωπο από τη μέση. Δεν βλέπετε τι γίνεται στα κράτη της Αφρικής. Τι τυχαία σύγκρουση. Όλα τα κράτη τώρα, τα πεινασμένα αυτά κράτη, που τα έχουν αφήσει πεινασμένα, να έχουν τόσο πετρέλαιο η Αίγυπτος, η Λιβύη και όλες οι χώρες. Να έχουν τόσο πετρέλαιο, να έχουν τόσα χρήματα τα κράτη, βαθύκλωτα. Μόνο τον τουρισμό στις πυραμίδες η Αίγυπτος δεν ξέρει τι έχει. Και όμως ο λαός της πεινάει. Και πεινάει. Έχει μεροκάματο την ημέρα 1 ευρώ. Δουλεύουμε για 1 ευρώ. 4 εκατομμύρια κινούνται μέσα στα νεκροταφεία. Είναι επίσημα στοιχεία αυτά τα οποία σας δίνω. Πώς όλα ξαφνικά όλα τα αραβικά κράτη αυτά εξανίστανται. Γιατί απλούστατα, γιατί όπως είπε ο Άγιος εκπρόσωπος του Μητροπολίτη, Πατήρ Χρυσόστομος, ότι από πίσω υπάρχει μια μάνα που τα γεννάει όλα αυτά. Ο διεθνής σιωνισμός. Αυτός λοιπόν ο σιωνισμός, τα πρόσωπα που κυβερνάνε σήμερα επάνω δεν του κάνουν. Αυτοί οι πρωθυπουργοί ή οι πρόεδροι των κρατών. Μα τους που μέχρι χθες χαιρετιόντουσαν, τρώνε για τραπέζια, ήταν τα όργανά τους, ξαφνικά δεν τους κάνουν. Και δηλαδή θα τότε επεκταθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή. Γιατί δεν επεκταθεί. Θα σας θυμίσω τον Χίτλερ. Γιατί θυμίζεται το 1940, ο Χίτλερ τι πήγε να κάνει.
με πόλεμο να γίνει ένα παιδικό σε όλη την Ευρώπη, αλλά με πόλεμο. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, ήθελε να κατέβει στην Αφρική. Ήθελε να κατέβει στη Μικρά Ασία. Ήθελε να φύγει προς τη Ρωσία. Ήθελε να πιάσει όλη τη Μεσόγειο. Να τα ενοποιήσει, να τα κάνει ένα κράτος κατά τη δική του εποπτεία. Του Χίτλερ. Δεν πέτυχε. Αυτό ήταν σχέδιο του σιωνισμού. Γιατί όμως, πώς ξαφνικά, ενώ το Χίτλερ κατά τρίτη, αμέσως μετά, το 1956 και 1957, αμέσως μετά τον Χίτλερ, δημιουργείται η ΟΠΑ. Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Και τι σύμπτωση πάλι. Τα ίδια κράτη τα οποία πολέμησε ο Χίτλερ για να τα καταρτήσει, να τα ενώσει, τα ίδια κράτη μπήκαν στην ΟΠΑ. Και θυμηθείτε ότι η ΟΠΑ είναι οικονομική κοινότητα. Απ' την αρχή το ξέρετε ότι είναι οικονομική κοινότητα. Γιατί το λέω ότι είναι οικονομική. Διότι έχει να κάνει και με τα οικονομικά της Ελλάδος. Όλη αυτή η οικονομική κοινότητα είναι μεγαλοτραπεζίτες που έχουμε πάρει δάνεια. Πόσα δάνεια πήραν και αυτή η δική μας. 350 δις. Τα σφανταλίσαμε, τα πάρουμε, δεν τις ώρες από να το επιθέσουμε. Ας το εξετάσουν άλλοι που δεν το εξετάσουν. Το βλέπανε ότι τα σφανταλούσε η Ελλάδα. Δεν το βλέπανε. Βέβαια το βλέπανε. Το γνωρίζανε. Υπάρχουν δημοσιεύματα του 1996 που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει κρούση την Ελλάδα ότι σφανταλάτε τα χρήματα και δεν θα μπορείτε να τα δώσετε πίσω. Αυτές είναι οι αγορές. Οι αγορές τι είναι. Μεγάλες τράπεζες. Με μεγάλους τραπεζίτες. Πολύ μεγάλους. Που τα έχουν το χρυσό στα χέρια τους. Τι σύγκρουση. Είναι περίπου 7 με 10 τράπεζες. Από τι δανείζεται η Γερμανία, από τι δανείζεται η Αγγλία, από τι δανείζεται η Αμερική, από τι δανείζεται η Ελλάδα, από τι δανείζονται όλα τα κράτη. Από τις 10 τράπεζες. Τι τις έχουν αυτές τις 10 τράπεζες. Τι σύγχρονες έχουν. Όλοι έχουν εβραϊκά ονόματα. Όλοι έχουν εβραϊκά ονόματα. Ο διεθνής συνωνισμός. Χρέωσε όλες τις χώρες. Οικονομική κοινότητα. Οι ίδιοι έχουν στα χέρια τους τις λεγόμενες πολυεθνικές εταιρείες. Οι ίδιοι έχουν. Και τι σχέδιο κάνουν. Προσπαθούν να ενώσουν την Ευρώπη. Όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά και τη Μεσόγειο γύρω-γύρω τα κράτη. Πρέπει όλα αυτά να ενωθούν σε μία δύναμη. Εγώ επισκέπτομαι κάθε χρόνο τα Ιεροσόλυμα. Τα Ιεροσόλυμα είναι μια πλέον πρωτεύουσα ευρωπαϊκή. Με δρόμους ευρωπαϊκούς, με ηλεκτρονικά διόδια, τα πάντα δεν φύγουν. Νομίζετε ότι βρίσκεστε στη Νέα Υόρκη. Όποιος πάει στο Νέο Ισραήλ, νομίζει ότι βρίσκεστε στη Νέα Υόρκη. Κανένα. Το Ισραήλ πότε δημιουργήθηκε, το 1948. Και αυτό μετά τον πόλεμο το Χίτλερ. Και προσέξτε, θα ενώνουν όλα τα κράτη γύρω-γύρω. Τυχαίο είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο τέτοιο. Υπάρχει ένα σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο. Το σχέδιο είναι αδέρφια μου, αυτό που ο Σατανάς ήθελε την αρχή στον παράδεισο. Ήθελε να ανατρεφτεί και να προσκυνηθεί ο Σατανάς ως Θεός. Εκεί είναι όλο το πρόβλημα. Ο Εωσφόρος ήθελε μέσα από την αρχή στον παράδεισο να ανατρεφθεί ο Θεός και γι' αυτό εξέτασε. Και πρόσεξε τι ο διάβολος. Πρόσεξε ότι ο Χριστός μας, ο αληθινός και μόνο ο μοναδικός Θεός, λατρεύτηκε ως Θεός. Ήρθε πάνω στην γη, πήρε μορφή ανθρώπου και μέχρι σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι ομολογούμε και λένε «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός,
εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Ότι είναι ο μόνος και αληθινός Θεός. Ωραία είναι ο διάβολος. Το ίδιο θα κάνω και εγώ. Εγώ όμως λέει ο διάβολος δεν μπορώ να έγινε ο άνθρωπος. Όπως έγινε ο Θεός, ο Χριστός. Και για το τι κάνει. Θα μπει σε έναν άνθρωπο. Και δεν είναι οικουμενικός ο χριστιανισμός. Άρα και εγώ πρέπει να δημιουργήσω μια οικουμενική κυβέρνηση. Μια παγκόσμια κυβέρνηση. Πώς θα το κάνω αυτό. Θα το κάνω ενώντας ο ελεύθερο. Και γι' αυτό έχουν αρχίσει οι ενοποιήσεις των εθνών. Και αφού ενοποιήσω όλα τα έθνη, θα δημιουργήσω μια παγκόσμια κυβέρνηση. Πού θα βάλω σε μέτρα. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θρησκείες, Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Μουσουλμανισμός. Ποια πόλη έχουν οι ιερεί. Ποια πόλη έχουν οι ιερεί αυτά τα τρία έθνη. Δεν είναι. Εκεί λοιπόν είναι η κατάλληλη πόλη. Και αυτό είναι για να κάνει ο Χίτλερ. Στα χέρια του Χίτλερ, αν δείτε, πρωτεύουσα δεν ανακοίνωσε το Βερολίνο. Θα ανακοίνωσε το Ιεροσόλυμα. Μετά από το πόλεμο, διεθνή πρωτεύουσα της Ενωμένης Ευρώπης. Για να το πετύχουν όμως αυτό το σύνταγμα, κοιτάνε να πτύσουν τις οικονομίες των κρατών. Εύκολο να πάρει στην οικονομία ενός σπιτιού, δώστε μου σας παρακαλώ τα οικονομικά του σπιτιού σας. Να δείτε πώς είναι ακόμα μάλλον μετά. Αυτός που την οικονομία του σπιτιού σου, αυτός είναι και του μάλλον. Αυτός που την οικονομία ενός έθνους, αυτός είναι του μάλλον. Έτσι λοιπόν να πάρουν τις οικονομίες. Έχουν δανείσει όλα τα κράτη. Μας δάνεισαν και εμάς, μας υπερδάνεισαν. Και τώρα δεν μπορούμε να τα δώσουμε πίσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και αρχίσουν, ήρθαν εκπρόσωποι τους, αφού δεν τα καταφέρετε μόνοι σας, θα αναλάβουμε εμείς. Αυτοί λοιπόν κάνουν τα εξής, θα λύσουν τώρα πολυεθνικές. Όλοι οι νόμοι που περάσανε, γρήγορες απολύσεις. Γρήγορες. Χωρίς αποζημιώσεις. Θα αρκεί η μονιμότητα. Θυμηθείτε ότι τελείωσε αυτή η μονιμότητα. Απολύσεις που γίνονται και απολύονται από το δημόσιο, οτιδήποτε, με συμβάσεις κτλ. Όλα αυτά που αλλάζουν μειώθηκαν οι μισθοί. Γιατί να κάνω όλα αυτά. Διότι τώρα, μέσα στο 11 και στο 12, θα δείτε σε κάθε μεγάλη πόλη πόσα πολυεθνικά μαγαζιά θα ανοίξουν. Και όλοι όσοι έχουν χάσει τις δουλειές τους, μειώθηκαν οι μισθοί, θα τρέχουν για 500 ευρώ να δουλεύουν και να κάνουν τους καφέδες και να μοιάζονται στους Ευρωπαίους. Αυτό μας κάνει. Ακριβώς θα λέτε. Και αν δεν δουλεύεις σαν σκλάβους, αν δεν δουλεύεις σαν σκλάβους, θα απολύεσαι. Θα απολύεσαι. Χωρίς να το ζημίωσαι. Γιατί το ψηφίσαν για αυτό το νόμο. Είναι όλοι οι νόμοι αυτοί ψηφίζονται και λένε στην εργάσιμη κυβέρνηση τώρα που κυβερνάει επάνω ότι αν δεν τα κάνεις αυτά, θα φαλήσεις. Δεν θα σου δώσουν το δάνειο. Και γι' αυτό φτιάξαν και τον Καλλιδιάτη. Ο Καλλιδιάτης τι κάνει. Τον κόσμο δεν τον θέλει στην επαρχία, γι' αυτό κάνει συμφωνεύσεις στο νοσοκομείο. Τα νοσοκομεία κλείνουν και θα μένει ένα. Κλείνουν τα σχολεία και θα μένει ένα απειλιά. Εγώ μένω απέναντι στο τρίκοφο, στη φωτίδα. Για σκεφτείτε να κλείσει το σχολείο και να μείνει ένα στην άφησα. Θα πρέπει όλα τα παιδιά από τα χωριά να πηγαίνουν σχολείο στην άφησα. Μια μισή ώρα μακριά. Τι θα γίνει αφού κλέβει στο σχολείο. Ο γονιός θα πάρει το παιδί του σιγά σιγά και θα κάνει να μείνει στην άφησα. Και γι' αυτό και όχι και τον παπά. Το ακούσατε ότι δεν μπορούν να χειροτονήσουν τώρα. Με το 5-21 δεν μπορούν να χειροτονηθούν οι ιερείς. Θα δίνει άδεια το κράτος τώρα για να μην ιερείς. Διότι ο ιερέας είναι ένα και είναι δημόσιος υπάλληλος, όχι υπουργός του ψηφίου. Και αφού θέλετε να παίρνετε μισθό, λέω θα περιμένετε κάθε 5 δημόσιοι υπάλληλοι που θα φέρουν, θα διορίζεται ένας. Πού θα διώξει αυτό ο ένας. Δεν λέει ο νόμος. Δεν λέει κάθε 5 ιερείς όταν φεύγουν θα πηγαίνει ένας. Λέει κάθε 5 δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή μπορεί να φύγουν 5 στρατιωτικοί.
Μπορεί να φύγουν πέντε δάσκαλοι. Αλλά το κράτος να έχει ανάγκη ένα κέντρο. Στον επαγγελισμό. Θα βάλει το κέντρο. Δεν θα βάλει το παγά. Αν έχει ανάγκη εξωματικό, θα βάλει ένα εξωματικό κάθε πέντε απολύσεις. Έτσι λοιπόν πότε θα γίνει η επόμενη χειροτονία δεν το γνωρίζουμε. Άρα τα παιδιά σε λίγο μένουν χωρίς παγά. Ο δάσκαλος έφυγε. Και αμπάνω στο χωριό πάλι να μην σε λίγο. Άρα το χωριό ήδη από χρόνια μου φροντίσει να το ειδημώσουν. Να σε μαζέψουν στην πόλη, θέλαμε.